τέταρτος αγώνας της Ηλίας σήμερα. Πάμε να αγωνιστούμε για να εκθέσουμε ακόμα περισσότερο τους μπλε. Γιατί από ό,τι είδαμε, ήδη έχουν εκτεθεί με την ψηφορία της Αναστασίας. Και από ό,τι είδαμε, ότι και η Σταυρούλα είναι πάρα πολύ πονεμένη και έκλαιγε, όπως είπα, σε αγωνίσματα. Και έχουμε και τη Χρύσα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και τόσο σοβαρά τραυματισμένη. Και περιμένουμε σήμερα σε πιθανή ήττα τον μπλε να δούμε τελικά πώς θα ψηφίσουν, πώς θα κινηθούν και μετά πώς θα το δικαιολογήσουν όλο αυτό. Γιατί πλέον δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί όλη αυτή η μεγάλη ήττα στην ψηφορία τους. Πιστεύω ότι σήμερα θα το πάρουμε. Ναι, έτσι πιστεύω. Πρέπει να το πάρουμε για να δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι μπλε. Γιατί και έχουμε και ψυχολογία και φοβούνται να μην χάσουν. Και από τη στιγμή που φοβούνται να μην χάσουν, θα χάσουν. Ακριβώς. Πάμε να κερδίσουμε τον τέταρτο, να μην ψηφιστεί άλλη γυναίκα δικιά μας. Να εστιάσουμε μόνο στην Άιρα και σήμερα να κάνουμε τα πιο σωστά μαζαρίσματα και ανάλογα το πώς θα γίνει σήμερα το παιχνίδι, αν θα αγωνιστεί σήμερα η Χρύσα, σίγουρα τα μαζαρίσματα μπορεί να είναι και πάρα πολύ με το μέρος μας. Πάμε τέταρτο αγώνισμα Ηλίας. Δεν θέλω να σκέφτομαι το ενδεχόμενο ήττας, γιατί παρόλο την άποψη του γιατρού ότι η Χρύσα μπορεί να αγωνιστεί στη μονομαχία, εμείς την προστατεύουμε και η Σταυρούλα είναι μονόδρομος, κάτι που δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση.